Μια πραγματικά σημαντική πρωτοβουλία αναλαμβάνουν Δήμος και Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ό,τι αφορά την ενημέρωση για τα αδέσποτα, προκειμένου να γίνουν από νωρίς κοινωνοί τόσο του ίδιου του προβλήματος, όσο και κυρίως της συμπεριφοράς που πρέπει να υιοθετήσουν και ως ενήλικες. Ύστερα από προσπάθειες δικές μου, του Δημάρχου και της Πρωτοβάθμιας, καταφέραμε και υπογράψαμε και ένα σύμφωνο για ένα πρόγραμμα που θα ξεκινήσει μέσα στο 2017, σε πρώτη φάση για 2 χρόνια. Σε πρώτη φάση για ενημέρωση στα σχολεία. Για ποιο θέμα? Για τα αδέσποτα, ώστε να ξέρουν τα παιδιά πώς θα συμπεριφερθούν, να μην τα φοβούνται και τι σημαίνει αδέσποτο και πόσο επικίνδυνο είναι. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά, γιατί είναι κάτι που το ζούμε καθημερινά και είναι ανάμεσά μας. Οπότε καλύτερα να ξέρεις πώς θα φερθείς και πώς θα το αντιμετωπίσεις, παρά να έχεις άγνοια. Και θέλω να ευχαριστήσω και την Πρωτοβάθμια σε αυτό το κομμάτι, ότι ανταποκριθήκανε και αυτή είναι μάλιστα μπροστά αυτή τη στιγμή, που ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αρκετά σχολεία. Πιστεύω ότι θα συμμετάσχουν, αν όχι όλα, σχεδόν όλα. Αυτό πιστεύω ότι θα βελτιώσει λίγο, γιατί έχουν ακουστεί πολλά παράπονα για επιθέσεις αδέσποτων σε μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά δεν ξέρουν πώς να φερθούν σε ένα ζώο. Πιστεύετε ότι αυτή η άγνοια που θα την καλύψετε τώρα με αυτή τη συνεργασία θα μειώσει και τις επιθέσεις αυτές, δηλαδή δεν θα έχουμε τα παιδιά να προκαλούν, να το πω έτσι, τα αδέσποτα και να τους επιτίθενται? Αυτός είναι ο σκοπός. Αν ξέρει ένα παιδί πώς να συμπεριφερθεί, καταρχήν από τα αδέσποτα δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Τα αδέσποτα είναι εξοικειωμένοι με το ξένο κόσμο. Δεν είναι όπως τα δεσποζόμενα που έχουν μάθει να φυλάνε τον ιδιοκτήτη του, το αφεντικό του ή την αυλή που ζουν. Τα αδέσποτα έχουν μάθει να ζουν με όλους μας μαζί. Και τα περισσότερα θα πω ότι είναι φοβικά. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλές επιθέσεις και από δεσποζόμενα σκυλιά. Δηλαδή, οι επιθέσεις που γίνονται δεν είναι μόνο από αδέσποτα. Δεν έχουμε στοιχεία να πούμε ότι στα 10 τα 5 είναι δεσποζόμενα. Έχουμε στοιχεία βέβαια ότι πάρα πολλές επιθέσεις είναι από δεσποζόμενα σκυλιά που γίνονται στα παιδιά. Και σε παιδιά και σε μεγάλους, όχι μόνο σε μικρούς. Αλλά όσο αφορά τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό ότι με τα αδέσποτα φερόμαστε πάντα φυσιολογικά. Δεν χρειάζονται ούτε να φοβόμαστε, ούτε πανικός, ούτε να τρέχουμε. Ένα από τα σημαντικά πράγματα, δεν χρειάζονται οι πυρητές κινήσεις που πολλές φορές κάνουμε βλέποντας ένα αδέσποτο σκυλί. Εκείνο είναι σαν να. Δεν αισθάνεται, αν είμαστε φυσιολογικοί και εκείνο φέρεται εντελώς φυσιολογικά, είτε περνάς από δίπλα, είτε περνάς, δεν επιτίθεται. Αλλά όταν κάνουμε κινήσεις, κάποιες φορές, παρόλο που αυτά είναι συνηθισμένα και τη συνέχεια αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα, γι' αυτό και είπα πιο μπροστά είναι φοβικά, βλέπεις σηκώνονται και φεύγουν. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία επίθεση ή δεν θα υπάρξει από δέσποτα στο μέλλον. Μακάρι να το καταφέρουμε να εξαλείψει αυτό. Και σε αυτό το κομμάτι όμως χρειάζεται από όλους μας υπευθυνότητα και ιδιαίτερα και μπορώ να πω στο σύνολο είναι από αυτούς που υιοθετούν σκυλιά χωρίς να έχουν σκεφτεί πολύ σοβαρά τι είναι αυτό που κάνουν. Γιατί πολλοί είναι που δεν πρέπει να υιοθετούν σκυλιά γιατί δεν χωράει στη ζωή τους. Όχι για κάποιο άλλο λόγο ότι δεν είναι. Θα μπορούσα να πούμε πολλά πράγματα, αλλά όπως είναι η ζωή τους, όπως είναι το σπίτι τους, δεν χωράει και ένα σκυλί. Το σκυλί είναι μια ευθύνη πάρα πολύ σοβαρή και όχι για ένα μήνα, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και 14-15 χρόνια. Το σκυλί λοιπόν είναι, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, μια σοβαρή ευθύνη την οποία δεν πρέπει να αναλαμβάνουμε αν δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Διαφορετικά, το μόνο που κάνουμε είναι να δημιουργούμε πρόβλημα στην πόλη και κατ' επέκταση σε εμάς και στα παιδιά μας.